Στο Euronews μίλησε ο Γενικός Εισαγγελέας Κύπρου κ. Πέτρος Κληρίδης. Με τις εξελίξεις στο νησί να είναι καταιγιστικές, ο κ. Κληρίδης, που έχει στα χέρια του τη λίστα με τα ονόματα πολιτικών, των οποίων διαγράφηκαν δάνεια από τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, αναφέρθηκε, όπως ήταν φυσικό, στην παρέτηση του Υπουργού Οικονομικών της χώρας, Μιχάλη Σαρή. Ότι ναι, παρετήθηκε γιατί στους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής είναι και το θέμα των χρημάτων που έπαιρναν από το ELA και το πιο μεγάλο ποσό λήφθηκε κατά τον χρόνο που ο κύριος Υπουργός ήταν πρόεδρος της Λαϊκής Τράπεζας. Αναφέρθηκε και στην επιμαχή λίστα με τα ονόματα των πολιτικών. Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, αλλά σας είπα, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι επιλήψιμο να γίνει κάποια διαγραφή χρέους από έναν πρόσωπο. Τώρα αν είναι πάρα πολύ μεγάλα ποσά, εδώ τα πράγματα είναι χειρότερα. Ναι. Είναι το στενόν περιβάλλον του Πρόεδρου, συγγενής του εξαρχιστίας και ο ίδιος σήμερα ζήτησε να αρχίσει η διερεύνηση από αυτά τα πρόσωπα και από τον ίδιο, αλλά και από το δικηγορικό γραφείο. Εκτός από το γεγονός ότι ο Κύπριος Πρόεδρος ζήτησε να ξεκινήσουν από τον ίδιο και την οικογένειά του, οι έρευνες, ο κύριος Κληρίδης ανέφερε ότι στη λίστα είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχουν και ονόματα Ελλήνων. Πάρα πολύ πιθανό, σχεδόν βέβαιο, ότι ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία έχουν πάρει χαριστικά δάνεια είναι και Ελλαδίτες. Χαρακτηρίζοντας άδικη την συμπεριφορά της ευρωπαϊκής οικογένειας, παραδέχτηκε ότι έγιναν λάθη και από κυπριακής πλευράς και κατέστησε σαφές ότι θα κατανεμηθούν ευθύνες και σε υψηλά εστάμενα πρόσωπα εφόσον αυτές διαπιστωθούν.